Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει τον ακαινισμένο πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο είναι ανοιχτό για το κοινό. Όαση πρασίνου με φυτεύσεις νέων δέντρων και 16.000 φυτών. Όλα μου αρέσουν. Το δάσος μας είναι ωραίο, τα δέντρα τα κλαδέψαν ωραία. Υπέροχο είναι. Είναι πολύ καλή δουλειά και με μοντέρνα υλικά και σεβάστηκε και ο παλιός χώρος στη διαρρύθμιση που λέγανε ότι μπορεί να αλλάξει. Το σεβαστήκαν, δεν άλλαξε τίποτα από το πράσινο. Όλοι οι διάδρομοι ανακατασκευάστηκαν ενώ διασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τα αμαία και όλα αυτά με φόντο τον σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και την πιστοποιημένη παιδική χαρά. Δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μείωση του δασικού χαρακτήρα του πάρκου, τον οποίο εξακολουθεί να έχει και θέλουμε να τον έχει και εφεξής για να λειτουργήσει και ως τόπος ανταλλαγής ιδεών και όχι μόνο απειής αναψυχής των συμπολιτών. Είναι μια ωραία στιγμή για την πόλη μας. Το αναβαθμισμένο πάρκο Γεωργιάδη είναι ξανά στη διάθεση του κοινού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνεργάτες μου στην τεχνική υπηρεσία και στο τμήμα Πρασίνου που έφεραν εις πέρας ένα πολύ όμορφο έργο, νομίζω αντάξιο της αξίας που έχει ο χώρος και ως χώρος πολιτισμού αλλά και ως χώρος αναψυχής. Ο Βασίλης Λαμπρινός ξεναγήθηκε στο μεγαλύτερο πνεύμονα Πρασίνου, ο οποίος αναβαθμίστηκε αισθητικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά, με τον Δήμαρχο να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους δημότες, ώστε να αγαπήσουν ξανά τον χώρο και να το μετατρέψουν σε χώρο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Πρέπει να το αγαπήσουν οι συμπολίτες και οι χρήστες γενικά και να το προσέχουμε. Γιατί αν δεν το προσέχουμε, θα έχουμε τα αποτελέσματα που ξέρετε. Το πάρκο φυλάσσεται. Η Δαπανάλη, η οποία έχει την φροντίδα του, το φυλάσσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και ελπίζω να μην χρειαστεί να βάλουμε και φύλαξη περισσότερη. Ένα υπέροχο έργο, αν και καθυστέρησε αυτό. Έχω γνωρίσει πολλούς δημάρχους και είμαστε και φίλοι. Τον κύριο Λαμπρινό. Τον κύριο Λαμπρινό. Την ικανοποίησή του για τις εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης του πάρκου Γεωργιάδη εξέφρασε ο Γιάννης Αναστασάκης. Και τελικά το έργο να είναι καλύτερο από αυτό που αρχικά σχεδιάστηκε και να είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση όλων μας. Μου αρέσει πολύ. Είναι πιο όμορφο όπως ήταν καμιά σχέση. Ο χώρος φυλάσσεται τη νύχτα, ενώ σε ό,τι αφορά το αναψυχτήριο, αυτό θα λειτουργήσει τις προσεχείς εβδομάδες.